Μια νέα μέρα ξημέρωσε. Ποια καλύτερη επιλογή από εργασία. Για πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ονειμία για να μπορέσετε να το στείλετε, γι' αυτό. Η Χριστίνα έχει ξεκινήσει από πρωί το τηλέφωνο. Πού να πας διακοπές, το 90% δηλαδή. Καράβια, αεροπλάνα, πλοία, ταλαιπωρία, δουλειά, το καλύτερο. Καφέ για να ξεκινήσει η μέρα. Παραγγελίες, τι άλλο. Ό,τι παραγγελία για σήμερα ετοιμάζεται. Έτοιμη η πρώτη παραγγελία. Για ταξίδι. Πάμε για τη δεύτερη. Δεύτερη παραγγελία. Ξέρεις ότι φέρετε δύο απαρετάδια για διακοπές, για καλοκαίρι. Για να μην κάνετε έξοδα, να μην ταλαιπωριέστε με καράβια, πλοία, αεροπλάνα, ξενοδοχεία, θάλασσες, να σας καίει ο ήλιος. Οπότε αποφάσισε η διοίκηση, δηλαδή εγώ, μην πάτε πουθενά. Και θα πάω εγώ να δω πώς είναι τα πράγματα για να σας πω του χρόνου, αν αξίζει να πάτε ή όχι. Τη είπα ότι δεν πάει η διάρκεια. Για να μην ταλαιπωρηθεί, να μην γυρίσει φεσωμένη πίσω, να μην χρωστάει λεφτά, να μην ταλαιπωρηθούν με καράβια, πλοία. Και της λέω ότι θα πάω μόνο εγώ να δω πώς είναι. Ναι. Είδες, για να δω πώς είναι και αν είναι καλά, θα της πω μια επόμενη φορά να πάει κάποια στιγμή. Ποιος εργοδότης, όχι ρε φίλε, γιατί είσαι αχάριστη. Έτσι, για να κοιμάσαι. Έχει σκεφτεί έτσι. Όλοι οι άλλοι τι κάνουν, πετάνε τα λεφτά τους, σου δίνουν άδεια, τρέχεις εσύ μετά σαν τρελή να βρεις, να κλείσεις ξενοδοχεία, να κλείσεις. Και δεν σκέφεσαι ομένη πίσω. Ενώ εδώ θα δουλέψεις, θα βγάλεις και λεφτά που δεν θα πληρωθείς, γιατί εμείς θα στα χρωστάμε. Και θα περάσει μια χαρά. Πάμε να συσκευάσουμε ακόμα έναν ανακνευτή που πήραμε παραγγελία. Πάμε κι άλλο ένα συμπλεξάκι, παραγγελία, να τα ετοιμάσουμε κι αυτά. Είμαι και αυτό το δεματάκι μας, θα μπει και το βάουτσερ πάνω και είμαστε κομπλέ. Νωρίς είναι ακόμα, μαζεύονται τα δέματα σιγά σιγά. Θα έρθει ο κουρέρας να τα πάρει. Ε, καλά στο λαγιστή. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Γιατί ρε κάθε φορά που έρχεσαι εδώ μας φέρνεις άσχημα νέα και δεν έρχεσαι μια φορά να πεις πάρτε λεφτά ρε. Τι λογιστή είσαι εσύ ρε, μόλις δεν πληρώνουμε. Σιγά σιγά περνάει η ώρα, περιμένουμε και τον κούριερ να έρθει να πάρει τα πράγματα και θα περάσουμε στη διαδικασία του να κλείσουμε το κατάστημα. Γενικά εδώ στο μαγαζί εμείς είμαστε μια μεγάλη παρέα. Οπότε το διασκεδάζουμε κιόλας εκτός από τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε. Η επιχείρηση έχει δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να κάνεις ευχάριστο το περιβάλλον και η δεύτερη επιλογή είναι να το κάνεις δυσάρεστο. Εμείς επιλέγουμε το δρόμο το να κάνουμε ευχάριστο το περιβάλλον που εργαζόμαστε. Γιατί όλοι εμείς είμαστε μια μεγάλη παρέα. Και αυτό το ευχάριστο περιβάλλον μεταφέρεται στους πελάτες μας. Μπορούμε να τους εξυπηρετούμε πολύ καλά και να τους κοιτάμε σαν φίλους. Τώρα την μπανάνα. Έχουμε και μπανάνες. Μπορούμε να ρεθούμε εμείς στον κουρερά να του δώσουμε πράγματα. Κάθε μέρα. Φόρτωνε αβέρτα. Καλό είναι αυτό. Κάτσε να σου δείξω να σε ρίξω την πόρτα.